Μπαίνοντα το στενό των Δαρδανελίων από τη θάλασσα του Μαρμαρά, περίπου στι 8 Μεσημβρίας, το πολεμικό πλοίο του ρωσικού ναυτικού Σίζαρ Κουνίκοφ απέπλευσε στι 9.30 προ το Αιγαίο Πέλαγο. Δεν είναι γνωστό ο προορισμό του και που κατευθύνεται, αλλά δεν θέλει και πολύ σκέψη στη Συρία. Πρόκειται για το ρωσικό αρματαγωγό Σίζαρ Κουνίκοφ, το οποίο εξήλθε από τα Δαρδανέλια και κατευθύνεται νότια τη Σύμβρου. Αν είχαν ενημερώσει σχετικά για την είσοδό του στο Αιγαίο και τη διέλευσή του τις ελληνικές αρχές δεν έγινε γνωστό, αλλά αναμένεται να παρακολουθείται διακριτικά από ελληνικό πολεμικό σκάφος. Εκτιμάται ότι ο τελικό προορισμό του είναι η Συρία, διότι συνήθω μεταφέρει στοιχεία μερικών από του πλέον επίλεκτου ρωσικού χρυσαίου σχηματισμού από το 431 τάγμα τη δύναμη VMF Μονάδε τη ήδη βρίσκονται στη Συρία από τον Φεβρουάριο, την 76η αερομεταφερόμενη Μεραρχία Πέσκοφ, την 15η ταξιαρχία από μονάδε τη GRU του Κάφκασου, ειδικευμένε σε αντιμετώπιση Ισλαμιστών τρομοκρατών και από τη δύναμη πεζοναυτών τη Μαύρη Θάλασσα. Συνήθω μεταφέρονται με δύο μεγάλα αποβατικά πλοία, τα Νίκολαϊ Ιφελτσκοφ και το Σίζαρ Κουνίκοφ, κλάση Alligator, μαζί τους πάντα δύο βοηθητικά. Τα πλοία αυτά, εκτοπίσματος 4.700 τόνων, μπορούν να μεταφέρουν μεταξύ 300-425 ανδρών σε συνδυασμό φορτίο βάρους 1.500 τόνων. Σύμφωνα με ρωσικέ πηγέ, η αποστολή αυτή είναι έκτακτη και πραγματοποιείται για τη διαφύλιξη τη ασφάλεια των Ρώσων πολιτών και να απομακρύνει ένα μέρο του ρωσικού εξοπλισμού στο λιμάνι Ταρτού. Η αποστολή αυτή των πλοίων από τη Μαύρη Θάλασσα στη Συρία αποτελεί την πλέον πρόσφατη απόδειξη τη υποστήριξη τη Ρωσία στον Άσαντ. Η Ρωσία έχει στείλει ήδη μονάδε ειδικών επιχειρήσεων στη Συρία για τη διαφύλαξη τη ναυτική βάση στην Ταρτού. Μεταφέρονται επίση δεκάδε τόμα και τόμπ μαζί με εποχούμενα σόρατ και φορητά αντιερματικά όπλα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.